επισημαίνει ο Θοδωρός Τσάκωνας. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τη λάσπη και τον ανέτοιμο πόλεμο που μας έγινε, επισημαίνει σε σημερινό δελτίο τύπου. Κανονικά λειτουργεί ο αξονικός τομογράφος σύμφωνα με το διοικητή του Σημανόγλου Νοσοκομείου Κομωτινής Χριστόφορο Παπατσαρούχα. Απλήρωτη ωστόσο παραμένει η μοναδική επίκουρη γιατρός που απασχολείται στον αξονικό τομογράφο. Εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποίησαν σήμερα οι αστυνομικοί υπάλληλοι της Ροδόπης εν ώψη του εορτασμού του Αγίου Αρτεμίου, προστάτη της αστυνομίας. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι βραδινές ειδήσεις από το Art Channel. Συνεχίζει να προβληματίζει η λειτουργία του αξονικού τομογράφου στην Κομωτινή και έτσι σύμφωνα και πάντα με τον διοικητή του Σημανόγλου Νοσοκομείου, κύριο Χριστόφορο Παπατσαρούχα, η έλλειψη προσωπικού είναι το μόνο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο συγκεκριμένος τομέας. Όλα αυτή τη στιγμή που σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες η μοναδική επικουρική γιατρός που απασχολείται αυτή τη στιγμή στον αξονικό τομογράφο παραμένει απλήρωτη για τέταρτο συνεχή μήνα. Η έλλειψη του ιατρικού προσωπικού είναι σύμφωνα με το διοικητή του Σημανόγλου Νοσοκομείου Κομωτινής Χριστόφορο Παπατσαρούχα το μόνο πρόβλημα που αντιμετωπίζεται στην ομαλή λειτουργία του αξονικού τομογράφου. Σύμφωνα πάντα με τον κύριο Παπατσαρούχα, η λειτουργία του τομογράφου γίνεται κανονικά τις πρωινές ώρες, ενώ σύντομα θα προσληφθεί ένας ακόμη επιμελητής ακτινοδιαγνωστικής. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με πληροφορίες, η μοναδική επικουρική γιατρός που απασχολείται αυτή τη στιγμή στον αξονικό τομογράφο μένει απλήρωτη για τέταρτο συνεχή μήνα. Ερωτηθείς ο κύριος Παπατσαρούχας για το θέμα αυτό, απήντησε. Θέμα πληρωμών δεν πιστεύω ότι υφίσταται τέτοιο θέμα. Δηλαδή δεν αμείβονται εξτρά οι γιατροί που εργάζονται έτσι στο ακτινολογικό τμήμα. Τώρα, όσον αφορά τη λειτουργία του αξονικού, είναι θέμα έλλειψης γιατρών αυτή τη στιγμή. Ήδη από μέρα σε μέρα, μέσω του ΣΚΕΙΟΠΝΗ, του Συμβουλίου Επιλογής δηλαδή γιατρών, τοποθετείται στο νοσοκομείο και ένας επιμελητής αλφα ακτινοδιαγνωστικής, ο οποίος θα βοηθήσει βεβαίως τα μέγιστα στο να λειτουργήσει ο αξονικός τομογράφος. Όχι ότι δεν λειτουργεί, λειτουργεί πλέον, αλλά λειτουργεί σε πρωινή βάρδια. Με την προσθήκη και άλλου γιατρού θα λειτουργεί και σε απογευματινή βάρδια, εφόσον το καταφέρουμε. Αυτό να δούμε πώς θα το φτιάξουμε. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Αθηναϊκού Τύπου, τα χρέη του νοσοκομείου Κομωτινής άγγιζουν το 1 δισεκατομμύριο. Ο κ. Παπατσαρούχα σημείωσε ότι τα χρέη του νοσοκομείου υφίστανται λόγω της μη έγκαιρης πληρωμής οφειλών από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Ακούσα και εγώ χθες από κανάλι των Αθηνών ότι έχει δημιουργηθεί ένα ζήτημα. Είναι γεγονός ότι τα νοσοκομεία πρέπει να εισπράττουν για να μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Εφόσον δεν εισπράττουν από ασφαλιστικούς οργανισμούς έγκαιρα, έτσι δημιουργείται αυτό το πρόβλημα. Πιστεύω ότι θα λυθεί. Δηλαδή, έτσι και το Υπουργείο θα πρέπει να λάβει τα μέτρα του, να δει πώς θα λυθεί αυτό το πρόβλημα. Το δικό μας χρέος θα λυθεί σαν Το δικό μας χρέος, τώρα να μην αναφέρω ακριβώς νούμερα, θα πω το εξής, ότι χρωστούμε όσο έχουμε εισπράξουμε. Και πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Τώρα επιμένει στην αρχική του θέση ο επικεφαλής του Συνδυασμού Ανεξάρτητη Μαχητική Κίνηση, κ. Θόδωρος Τσάκωνας. Ο κ. Τσάκωνας, μάλιστα σε σημερινό του δελτίου τύπου, επεσήμανε ότι η παράταξή του δεν μπορεί να ξεχάσει τη λάσπη αλλά και τον ανέντιμο πόλεμο που βίωσαν ο ίδιος και η παράταξή του. Με ημερομηνία 16 Οκτωβρίου 2002, η Ανεξάρτητη Μαχητική Κίνηση του Θεόδωρου Τσάκωνα εξέδωσε το παρακάτω δελτίο τύπου που έφτασε σήμερα στα χέρια μας. Στις 14 Δεκάτου 2002 συγκεντρώθηκαν οι σύμβουλοι του συνδυασμού μας και αφού συζήτησαν το εκλογικό αποτέλεσμα και την κατάσταση που δημιουργήθηκε μετά τις εκλογές, αποφάσισαν τα εξής. Επειδή δεν μπορούμε να στηρίξουμε ούτε την πράσινη ούτε την μπλε διαφθορά την οποία και καταγγείλαμε προεκλογικά και επειδή δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τη λάσπη και τον ανέντιμο πόλεμο που μας έγινε, οι μεν σύμβουλοι θα ψηφίσουν λευκό και επειδή οι ψηφοφόροι μας δεν ανήκουν σε ένα πολιτικό χώρο και είναι άνθρωποι σκεπτόμενοι που διαθέτουν κρίση, ας ψηφίσουν σύμφωνα με τη δική τους επιλογή. Οποιαδήποτε άλλη ανακοίνωση ακολουθήσει είναι ψευδής και εκ του πονηρού. Εν τω μεταξύ, το βράδυ της ίδιας μέρας ο κύριος Τσάκωνας δήλωνε στο φακό του Art Channel. Χθες το βράδυ μαζεύτηκαν, συγκεντρώθηκαν οι σύμβουλοι του συνδυασμού μας και αφού εξετάσαμε τι έχει προκύψει, αποφασίσαμε ομόφωνα τα εξής. Επειδή δεν μας εκφράζει ούτε η πράσινη ούτε η γαλάζια διαφθορά και επειδή εμείς κατεβήκαμε σαν ανεξάρτητοι εκεί πέρα από συμφέροντα και συναλλαγές, είμαι ένα σύμβουλο. Θα ψηφίσουμε λευκό, γιατί δεν μπορούμε να πάμε με αυτούς οι οποίοι μας βρίζαν και μας λιδωρούσαν. Οι δε οπαδοί μας μπορούν να ψηφίσουν κατά συνείδηση.
Το λέμε αυτό κατά συνείδηση γιατί οπωσδήποτε οι οπαδοί, οι ψηφοφόροι μας δεν είναι ούτε πρόβατα μέσα σε στάνη να τα πάμε όπου θέλουμε. Πολύ περισσότερο είναι σκεπτόμενοι άνθρωποι, τους οποίους εμείς σεβόμαστε, τους εκτιμούμε όπως μας εκτίμησαν και αυτοί. Και έχουν το νου και την κρίση να αποφασίσουν και να κάνουν αυτό που θέλουν. Κύριε Τσάμωνα, είχατε μια συνάντηση με τον κύριο Καλδιριντζή, συζητήσατε. Σήμερα λοιπόν, κατόπιν πιέσεων, ο κύριος Καλδιριντζής ζητούσε μια συνάντηση. Σκεφτήκαμε να του δώσουμε μια τελευταία ευκαιρία να μετανοήσει και να αλλάξουμε και αυτά που αποφασίσαμε, αν δεχτεί αυτά που θα του θέσουμε εμείς. Δύο μέρες απόμειναν, κυρίες και κύριοι, ως ότου η κάλπη αναδείξει τον τελικό νικητή των επαναληπτικών εκλογών στο Δήμο της Καβάλας. Και έτσι ο υποψήφιος δήμαρχος κύριος Γιώργος Γκόλνας ολοκληρώνει τις τελευταίες του επαφές. Ενώ ο υφυπουργός περιβάλλοντος Γιάννης Τσακλίδης, μιλώντας μάλιστα στο Art Channel, αξιολογεί τα πρόσωπα και προτείνει ωστόσο τη στήριξη στον υποψήφιο δήμαρχο κύριο Γιώργο Γκόλνα. Από μηδενική βάση θα ανοίξουν οι κάλπες για το δεύτερο γύρο των εκλογών την Κυριακή 20 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον υποψήφιο δήμαρχο Καβάλας, Γιώργο Γκόλνα. Ο κύριος Γκόλνας στις σημερινές του δηλώσεις κάλεσε όλους τους δημότες να ψηφίσουν με σοβαρά κριτήρια και με τις εμπειρίες τους την τετραετία που πέρασε, αφήνοντας έτσι αιχμές κατά της νυν δημοτικής αρχής για ανυπαρξία και αναποτελεσματικότητα. Η μηδενική βάση, οι πολίτες ψηφίζουν την Κυριακή δήμαρχο. Την όποια υποχρέωση είχαν απέναντι στους δημοτικούς συμβούλους όλων των συνδυασμών, την έχουν ήδη εκπληρώσει. Την όποια υπόσχεση τους δόθηκε, όποιος εκβιασμός, βιασμός συνείδησης, τρομοκρατία ασκήθηκε, αυτά τελειώσαν με το Σταυρό την Κυριακή. Την Κυριακή εκλέγουμε δήμαρχο και επειδή η επόμενη τετραετία είναι κρίσιμη, απολύτως κρίσιμη για την πορεία της Καβάλας, πρέπει να επιλέξουμε συγκεκριμένα κριτήρια, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τους και έχοντας την εικόνα της τετραετίας που μας πέρασε, όπου λειτουργήσε η επερχόμενη διοίκηση κατά τρόπον που λειτουργήσε και με έναν τρόπο που όλοι οι πολίτες αναγνωρίζουν ότι ήταν ανύπαρκτος, ότι ήταν αναποτελεσματικός, ότι δεν υπήρχε κανένας σχεδιασμός, κανένας προγραμματισμός, καμία θέληση, καμία πρόθεση, καμία διάθεση για δουλειά, για σοβαρή δουλειά, με το δεδομένο ότι διαχειρίστηκαν 60 δισεκατομμύρια οι απερχόμενοι, ο απερχόμενος δήμαρχος και η δημοτική αρχή της ΑΚΕΠ και δεν έχουν προσφέρει κανένα σημαντικό έργο στην πόλη της Καβάλας, δεν προχώρησαν στην επίλυση κανενός σοβαρού προβλήματος στην Καβάλα, υπήρξε ένα πλιατσικολόγημα, υπήρξε πλήρης αναποτελεσματικότητα, με μια κουβέντα υπήρξε μια λειτουργία για το Θεαθήνε και εκεί και ως έτυχε. Ο κύριος Γκόλνας μίλησε και για τις επαφές με στελέχη από τους συνδυασμούς που έμειναν έξω από το δεύτερο γύρο, ενώ κάλεσε όλους τους προοδευτικούς δημότες της Καβάλας να του δείξουν την εμπιστοσύνη τους. Γίνονται και καθημερινά επαφές και έγιναν επαφές και μπορεί να έγιναν και εκ μέρους του απερχόμενου δημάρχου της και αυτό δεν αποκλείεται. Αυτό που είναι το ζητούμενο είναι ότι εγώ καλώ όλους τους προοδευτικούς πολίτες και συνεπώς και τους πολίτες που ψήφισαν το συνδυασμό του Βασίλη Τραϊφόρου και του Βασίλη του Λιόγκα να συμπαραταχθούν με το συνδυασμό Καβάλα η πόλη όλων μας και να επιλέξουν ως δήμαρχο τον Γιώργο τον Γκόλνα την Κυριακή για τον απλούστατο λόγο εκτός όλων των άλλων σοβαρών λόγων που έχουμε κατά καιρούς αναλύσει. Ότι εμείς έχουμε μια προοδευτική κοινή αντίληψη για τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης, για τον θεσμικό ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στα πολιτικά πράγματα της χώρας και όχι μόνον και στα οικονομικά και στα αναπτυξιακά πράγματα της χώρας και είμαι βέβαιος ότι όλοι αυτοί οι πολίτες με τους οποίους δώσαμε μάχες στα χαρακόμματα, σε κοινωνικούς, πολιτικούς, οικονομικούς, επαγγελματικούς αγώνες θα συμπαραταχθούν μαζί μας και έτσι θα δώσουν την απάντηση την Κυριακή και η απάντηση θα είναι μία. Ο δήμαρχος που θα επιλέξουν θα είναι ο Γιώργος Γκόλνας, ώστε αποκινούμε όλους αυτούς τους προοδευτικούς πολίτες να χαράξουμε μια νέα πορεία για τον Δήμο Καβάλας και για την περιοχή μας. Η εκλογική αναμέτρηση της Κυριακής αναμένεται να είναι κρίσιμη, επεσήμανε σε δηλώσεις του υφυπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Γιάννη Τσακλίδης. Ο κύριος Τσακλίδης τόνισε ότι ο προεκλογικός αγώνας κύλησε μέσα σε ευπρεπή πλαίσια στα δημοτικά δρόμενα της Καβάλας. Ο υφυπουργός Πεχοδέ έκανε μνήμα για το θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ κάλεσε τους ψηφοφόρους εκλογές της Κυριακής να ψηφίσουν τους υποψηφίους, οι οποίοι θα διαχειριστούν καλύτερα τα έσοδα του Δήμου της Καβάλας. Η περίοδος αυτή είναι πάρα πολύ κρίσιμη για το σχεδιασμό των επόμενων χρόνων, για το μέλλον της Καβάλας. Και χρειάζονται άνθρωποι στη Δημοτική Αρχή
οι οποίοι πράγματι θα εκπονήσουν ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό και θα βάλουν τις βάσεις για την καβάλα που όλοι ονειρευόμαστε. 20 Οκτώβρη έχει οριστεί ως ημέρα γιορτασμού της ελληνικής αστυνομίας, όταν το ημερολόγιο δείχνει τον εορτασμό του Αγίου Αρτεμίου. Φέτος οι αστυνομικοί την ημέρα του εορτασμού τους έφεραν δύο ημέρες πριν με εθελοντική αιμοδοσία, την οποία πραγματοποίησαν το πρωί, παρουσία του αστυνομικού διευθυντή Σιδέρη Δολαπτσόγλου. Η 20 Οκτώβρη έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια ως ημέρα της αστυνομίας. Ο εορτασμός του προστάτη του σώματος της ελληνικής αστυνομίας, μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου, έγινε σήμερα, δύο ημέρες πριν, για τους αστυνομικούς και συνοριοφύλακες, καθώς η 20 Οκτώβρη συμπίπτει φέτος χρονικά με την ημέρα διεξαγωγής των επαναληπτικών δημοτικών και νομαρχιακών εκλογών, κατά την οποία το σύνολο των δυνάμεων του σώματος θα έχει διατεθεί στη λήψη μέτρων. Οι αστυνομικοί και συνοριακοί φύλακες αντιδεξίωσης προσέφεραν σήμερα το πρωί, ο ένας μετά τον άλλον, αίμα, δίνοντας φέτος διαφορετικό χρώμα και μήνυμα στον εορτασμό. Η αστυνομική διεύθυνση διοργανώνει σήμερα αιμοδοσία, εθελοντική αιμοδοσία. Συμμετέχουμε ως συνοριακοί φύλακες Ανθέρμος και θα ήθελα να πω τα εξής. Ως συνοριακοί φύλακες, συναισθανόμενοι την επικινδυνότητα του επαγγέλματός μας, αλλά και την αναγκαιότητα ευρύτερης κοινωνικής προσφοράς, μέσω του συνδικαλιστικού μας οργάνου, εξ αρχής προχωρήσαμε μεταξύ άλλων και στη δημιουργία τράπεζας αίματος εδώ στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο, και την οποία τράπεζα ενισχύουμε κάθε χρόνο με δύο τακτικές αιμοδοσίες. Η μία εξ αυτών καθιερώθηκε να γίνεται με αφορμή την εορτή του Αγίου Αρτεμίου. Το δώρο στους αστυνομικούς της Κομωτινής μπορεί να μην ήρθε σήμερα, όμως σύντομα θα είναι στη διάθεσή τους. Το καινούργιο αστυνομικό τμήμα, οι εργασίες στο οποίο ολοκληρώνονται, θα παραδοθεί σύντομα στην αστυνομική διεύθυνση. Το πληροφορηθήκατε ότι πριν από δύο μέρες ήρθαν από την Αθήνα, από την Κέδο, επιβλέπων μηχανικός, για να δουν σε τι κατάσταση βρίσκεται. Βρήκανε τα πράγματα σε άριστη κατάσταση, πολύ καλή. Βέβαια υπάρχουν εκκρεμότητες και σε 15-20 μέρες θα ξαναρθούν να δουν τις περαιτέρω εργασίες και πιστεύω θα γίνει και η παραλαβή του κτηρίου. Και στη συνέχεια, μέχρι τα Χριστούγεννα, ευχόμαστε κι εμείς να έχουμε μετακομίσει στο νέο κτίριο. Σοβαρότατα προβλήματα αντιμετωπίζουν τα μέλη του αλλιευτικού και αγροτικού συνεταιρισμού της Μαρόνιας. Η έλλειψη πόρων αλλά και χρηματοδότησης από την πλευρά της πολιτείας αποτελεί σίγουρα ανασταλτικό παράγοντα για τη λειτουργία του συγκεκριμένου ιχθυοτροφείου, καθώς τα ψάρια δεν μπορούν να διατηρηθούν στο συγκεκριμένο χώρο και γι' αυτό το λόγο είτε αφήνονται ελεύθερα στη θάλασσα είτε πεθαίνουν από το κρύο και την έλλειψη φυσικά τροφής. Τελειωμόδο φαίνεται να έχουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη του αγροτικού και αλλιευτικού συνεταιρισμού της Μαρόνιας. Συγκεκριμένα, και όπως επισημαίνουν στο φακό του Art Channel, έχουν σταματήσει οι επιχορηγήσεις και οι χρηματοδοτήσεις του συνεταιρισμού από πλευράς της πολιτείας. Αυτό έχει ως πρακτικό αποτέλεσμα την κολλησιεργία έργων υποδομής. Και όπως τονίζεται, τα ψάρια εν ώψη του χειμώνα είτε πρέπει να φεθούν ελεύθερα στη θάλασσα με αποτέλεσμα την τεράστια οικονομική καταστροφή, είτε να παραμείνουν στα λεγόμενα χυμαδιά με αποτέλεσμα να ψοφήσουν λόγω του κρύου του χειμώνα αλλά και της έλλειψης τροφής. Το πρόβλημά μας είναι ότι τα ψάρια φέτος, επειδή πέρυσι μας ψώφισαν όλα τα ψάρια, τσιπούρες, λαβράκια και νιάκια μεγάλα, όλα τα ψάρια, αλλά και μπήκαν καινούργια ψάρια και είναι μικρά, τα οποία δεν μπορούν να επεξεργαστούν πράγματα στα έξοδά μας. Έχω 140 μισθία σήμερα και δεν έχω πάρει ούτε δραχμή. Με πολύ ψάρι όμως το οποίο περιμένω. Αυτό το ψάρι από το βρέφτη μια μέρα θα ψωφίσει όλα. Θα ψωφίσει όλα. Όλα θα ψωφίσει. Πού το πάμε. Πού το πάμε. Για πέσουν, από τώρα 2,5 μέσα. Δεν έχει βάση, δεν μπορεί να δει. Αλλά και ποιος στέψε αυτό το πράγμα. Οπότε είναι οικονομική καταστροφή αυτό το πράγμα. Είναι οικονομική καταστροφή. Και για εμάς τους συνετούς, αλλά και του δημόσιου. Και το δημόσιο κάνει και εμείς χάνουμε. Και τα δύο χάνουμε. Αλλά και τι θα κάνει το δημόσιο, δεν μπορεί να βάλει κάτω λεπτά. Είπαμε, οι όκου καιρών αυτά τα, που βγάζουν τα κονδύλια. Τα κονδύλια, ναι. Ήταν αυτοί το περίμενα Μάρτιο. Δεν τα έβγαλα. Μείναμε, πέρσι πάσουν την πάση. Ξεφύσαμε όλα. Είχαμε φτάσει 3-4 χρονών μέσα, το οποίο ήταν πραγματικά. Βγάζουμε αυτό. 100 κιλά τσιπουρίς και δίνει από ένα τάλιρο και παίρνει 500.000. Και σήμερα το βάλαμε αυτά έξω και τα πουλάμε και έπρεπε να τα δώσουμε ένα ευρώ. Η έλλειψη πόρων δεν είναι όμως το μοναδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αλλοιείς στις εκβολές της Ισμαρίδας Λίμνης. Επιπροσθέτως, έρχονται να αντιμετωπίσουν τους παράνομους αλλοιείς, οι οποίοι με κάθε ευκαιρία ψαρεύουν σε απαγορευμένη εκ του νόμου περιοχή, με αποτέλεσμα να μειώνουν σημαντικά την παραγωγή ψαριών στο ιχθυοτροφείο. Παράνομη αλλοιεία είναι. Για εξηγήστε μας λίγο γι' αυτό. Έχουμε τους παλινοφτούντες, θα το πούμε έτσι τώρα,
Έρχονται και ψαρεύουν παράνομα. Κοντά στον μπογάζι. Τον καιρό που εμείς έχουμε ανοιχτά για να βάλουμε το γόνο μέσα. Οπότε μας κάνουν τη μεγαλύτερη δουλειά μας, την κάνουν τόπι. Ψαρεύουν εδώ μέσα ή έξω, έξω από τη λίμνη. Αλλά ψαρεύοντας το ψώμιο, δεν αφήνει το γόνο να περάσει μέσα. Και εκεί γίνεται και η ζημιά ύστερα. 50 χρόνια παρουσίας μετράει η ποδοσφαιρική ομάδα Ορφέας της Κομωτινής. Χτες, ακόμη πιο συγκεκριμένα, παίκτες, φίλαθλοι και παλιοί γνώριμοι συγκεντρώθηκαν για να γιορτάσουν ένα ακόμη γεγονός. Την απόκτηση της λέσχης φιλάθλων, ενός χώρου που αποτελούσε για πολλούς όνειρο ζωής και πλέον θα είναι ορμητήριο συνάντησης και υλοποίησης, αν μη τι άλλο, ιδεών. Ύστερα από 50 χρόνια, η ποδοσφαιρική ομάδα Ορφέας Κομωτινής απέκτησε τη δική της στέγη στην οδό Αγχιάλου 39-41 στην πόλη της Κομωτινής. Παρουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των ποδοσφαιριστών και αρκετών φιλάθλων πραγματοποιήθηκαν εχθές στα εγγένεια της λέσχης Φιλάθλων Ορφέως. Είναι η λέσχη αυτή ιδρύθηκε από εταιρεία η οποία είναι μη κερδοσκοπική, ονομάζεται Ορφεύς και έχει ιδρύσει αυτή τη λέσχη την οποία έχει δώσει σε εκμετάλλευση. Είναι μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία έχει σκοπό να συγκεντρώσει μέλη, τα μέλη αυτά να είναι έσοδα τα οποία θα πηγαίνουν στο σύλλογο και σε αθλητικές δραστηριότητες, δεν είναι κάτι που είναι, μπαίνει σε καλούπια και θα πηγαίνει μόνο σε έναν τομέα. Στην αιτιολογία και το ιστορικό της λέσχης. Η λέσχη ιδρύθηκε πριν από ένα μήνα. Ακριβώς. Η εταιρεία. Είναι παλιά ιστορία από ό,τι ξέρω. Ορφέας. Αν μιλάς για την ομάδα του Ορφέα, ο Ορφέας ιδρύθηκε το 1948 σαν ομάδα. Ωραία, μας κάνετε μια σύντομη ιστορική αναδρομή της ομάδας. Η ομάδα, αυτή αργότερα. Μια ομάδα αυτή αργότερα. Διαλύθηκε, έγινε μια συνένωση, από την οποία συνένωση ήρθε ο Πανθρακικός. Το 1980 επανιδρύθηκε πάλι ο ΦΕΣ και άρχισε να λειτουργεί πάλι με το όνομά του, με αυτό που ξεκίνησε την πρώτη φορά το 1948. Και μέχρι σήμερα συνεχίζει να υπάρχει η ομάδα. Εδώ είναι ο πρώτος χώρος για την φιλάθλια. Νομίζω ότι είναι πρώτος χώρος μετά από 50 χρόνια. Δεν θυμάμαι να υπήρχε στην Κομωτινή άλλη λέσχη. Η χθεσινή βραδιά πάντως ήταν ευκαιρία για να θυμηθούν οι παλαιότεροι την πρώτη λέσχη των φιλάθλων του Ορφέα, όπου έκλεισε πριν από 50 χρόνια και λειτουργούσε δίπλα στο σπασμένο τζαμί στην πόλη της Κομωτινής. Το ιστορικό, αν μπορούσαμε να πούμε ότι ο Ορφέας άρχισε από κάποια χρονιά, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι υπήρχαν δύο ομάδες τότε, Ορφέας και η ΑΕΚ. Όταν εμείς παίξαμε στα Τσικό, εγώ ήμουν 16 ετών. Αυτό μπορώ να πω ήταν το 1951-52. Ήμουν 16-17 ετών. Παρόντα όμως, τη χθεσινή βραδιά ήταν για αρκετά πρόσωπα της πολιτικής ζωής της Ροδόπης, όπως ο βουλευτής Ευρυπίδης Τηλιανίδης και η Χρύσα Μανολιά. Εγώ θα ήθελα, αγαπητοί φίλοι, να ενώσω και τη δική μου φωνή κοντά στη φωνή όλων εκείνων που αγαπάνε εσάς, που αγαπάνε όσους δίνουν ένα κομμάτι από τον ελεύθερο χρόνο τους, από τον εαυτό τους, σε αυτό που λέγεται Κομωτινή, σε αυτό που λέγεται Ροδόπη, σε αυτό που λέγεται αθλητισμός, σε αυτό που λέγεται συνεργασία, σε αυτό που λέγεται ευγενική άμυλα. Έχετε να υπογραμμίσει την ανάγκη που έχει η Κομωτινή να αποκτήσει ένα ισχυρό αθλητικό σωματείο, όχι μόνο στον χώρο του ποδοσφαίρου, αλλά και στον χώρο άλλων αθλημάτων. Και βλέπουμε στις γειτονικές πόλεις της Τράκης που κατάφεραν να πετύχουν κάτι τέτοιο, πόσα είναι τα ωφέλη. Δεν είναι ωφέλη μόνο για αυτούς που ασχολούνται με τον αθλητισμό, τους αθλητές και τους παράγοντες, είναι ωφέλη για όλη την πόλη. Για παγκόσμιες προσκοπικές δράσεις με εξαιρετικό ενδιαφέρον πραγματοποιούνται αύριο και μεθαύριο. Πρόκειται για το τζάμπορι των εφαίρων και το τζάμπορι στο ίντερνετ. Οι εξαιρετικού πάντως ενδιαφέροντος δράσεις δεν πρόκειται να αφήσουν αδιάφορους και τους προσκόπους της Ροδόπης που ανοίγουν αύριο τις πύλες της προσκοπικής τους εστίας για να επικοινωνήσουν με προσκόπους όλου του κόσμου, να ανταλλάξουν προσκοπικό υλικό, διευθύνσεις αλλά και πολλά τραγούδια. Αύριο Σάββατο 19 Οκτωβρίου και την Κυριακή 20 Οκτωβρίου πραγματοποιούνται οι παγκόσμιες προσκοπικές δράσεις τζάμπορι των ορθέρων και τζάμπορι στο ίντερνετ.
στις οποίες συμμετέχουν και φέτος οι πρόσκοποι της Κομωτινής. Τα τζάμπορι είναι δύο δράσεις οι οποίες πραγματοποιούνται το τρίτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου κάθε χρόνο ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο και κατά τη διάρκεια τους οι πρόσκοποι επικοινωνούν μεταξύ τους ανταλλάσσοντας προσκοπικό υλικό, απόψεις, διευθύνσεις, τραγούδια και φωτογραφίες. Το τζάμπορι πραγματοποιείται μέσω ραδιοερασιτεχνικών σταθμών αλλά και μέσω ίντερνετ. Γίνεται το τζάμπορι στον αέρα και το τζάμπορι στο ίντερνετ. Είναι δύο παγκόσμιες προσκοπικές δράσεις οι οποίες πραγματοποιούνται κάθε τρίτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου και περιλαμβάνουν επικοινωνία των προσκόπων όλου του κόσμου μέσω ραδιοσυχνοτήτων και μέσω ίντερνετ τα τελευταία χρόνια. Είναι μια δράση στην οποία κάθε χρόνο οι πρόσκοποι της Κομωτινής συμμετέχουν. Φέτος θα πραγματοποιηθεί η δράση αυτή το απόγευμα του Σαββάτου 4 με 6 ώρα για τα λιπόπλα, τους προσκόπους, τους ρυθμοφόρους και τους ανιχνευτές της Κομωτινής και 7 με 9 η προσκοπική εστία θα είναι ανοιχτή σε όποιο παιδί ή νέο θέλει να θέλει να παρακολουθήσει και να έχει και μια πρώτη προσκοπική εμπειρία. Τι ακριβώς το τζάμπορι? Το τζάμπορι ονομάζονται οι μεγάλες συγκεντρώσεις που γίνονται των προσκόπων. Απλά έτσι ονομάζεται αυτό γιατί αυτή την ημέρα βγαίνουν στον αέρα και στο ίντερνετ οι πρόσκοποι όλου του κόσμου. Είναι μια παγκόσμια γιορτή. Τα τζάμπορι λοιπόν αποτελούν κορυφαίες ετήσιες παγκόσμιες προσκοπικές δράσεις, συμβάλλουν στην παγίωση και επέκταση του παγκόσμιου προσκοπικού πνεύματος και προετοιμάζουν τους πρόσκοπους για τα παγκόσμια και πανευρωπαϊκά τζάμπορι. Οι δύο δράσεις θα πραγματοποιηθούν στην προσκοπική εστία Κομωτινής αύριο Σάββατο και ώρες 4 έως 6 για τα λυκόπουλα, τους προσκόπους και τους ανιχνευτές. Ενώ τις ώρες 7 έως 9 αύριο η εστία θα είναι ανοιχτή για τα παιδιά και τους νέους, τα οποία θέλουν να αποκτήσουν μια πρώτη προσκοπική εμπειρία. Και με τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το απόψινό βραδινό δελτίο ειδήσεων από το Art Channel. Αμέσως τώρα ακολουθεί η πολιτική επικαιρότητα. Και έτσι ο υποψήφιος δήμαρχος Κομωτινέων, κύριος Τάσος Βαβατσικλής, μιλά στο Art Channel λίγο πριν κοπεί για δεύτερη φορά αυτή την Κυριακή το προεκλογικό νήμα. Καλή σας νύχτα.